ξεκινήσουμε το διαγωνιστικό μέρος σήμερα. Αλλά πριν έρθει η πρώτη κοπέλα εδώ, να σας πω ότι σήμερα τα κορίτσια πρόκειται να μοιραστούν μαζί μας και μία προσωπική τους ιστορία. Για να δούμε λοιπόν τι θα μας πει το κορίτσι που είμαι σίγουρη ότι αισθάνεται έτσι κάποιες μοναξιές, γιατί λείπει και η Σιμών, λείπει και η Ζέτα. Οπότε, πώς άραγε αισθάνεται η Νατάσα? Φύγαμε! Ο τρόπος που μου μιλάς, ο τρόπος που με κοιτάς, κάτι με έχει μαγεύσει. Δεν το περίμενα, έτσι από το πουθενά, γλυκά να με κυριεύσει. Φωτιά μες στα μάτια σου, λατρεύω την κάθε στιγμή, ξέρω το θέλεις κι εσύ. Φωτιά μες στα μάτια σου, το νιώθω με κάθε πνοή, πως έχω παράδοση. Καλώς την Νατάσα, πώς αισθάνεσαι σήμερα λοιπόν? Καλά είμαι. Καλά είσαι. Λοιπόν, αυτό που είπα προηγουμένως και θα το ξεκινήσω τώρα μαζί σου, μια και είσαι η πρώτη διαγωνιζόμενη, είναι ότι θα ήθελα σήμερα, μια και είναι έτσι το θέμα, μια και είναι έτσι οι μέρες στις οποίες έρχονται, να θυμηθούμε πράγματα από την ζωή μας. Ίσως εγώ θα ήθελα, αν θα θέλατε κι εσείς, μια πασχαλινή ανάμνηση. Όλα αυτά τα πράγματα που μπορεί να θυμόμαστε κάθε Πάσχα, να μας έρχονται στο μυαλό μας, κάποια ανάμνηση, κάτι το οποίο έχουμε ζήσει, το οποίο έχει μείνει μέσα μας ανεξίτηλο, ή τέλος πάντων, αν θέλετε να μοιραστείτε και πράγματα άλλα, όπως στόχοι ή όνειρά σας για την επόμενη χρονιά, δεν ξέρω. Πράγματα τα οποία μπορεί να σκεφτόμαστε καθώς πλησιάζουν αυτές οι Άγιες Μέρες. Ξεκινάμε λοιπόν μαζί. Ωραία, ξεκινάμε. Αρχικά να πω ότι θεωρώ ότι είναι, γενικά οι γιορτές μου αρέσουν πάρα πολύ, διότι είναι πιο οικογενειακά. Βλέπω άτομα αγαπημένα που έχω να δω καιρό. Έχω και τη γιορτή μου κιόλας, παρεμπιπτόντος, το Πάσχα, δηλαδή. Α, είναι Αναστασία, ναι. Λοιπόν, το όνομά σου. Ναι, ναι, ναι. Okay. Οπότε, εγώ, επειδή από μικρή έχω φύγει σχετικά από το νησί μου, από τη Σάκυνθο, λόγω σπουδών, λόγω δουλειάς. Από τα 17-18, δηλαδή. Ναι, ναι, ναι. Βέβαια, πήγαινα στις γιορτές να τις περάσω με τους δικούς μου ανθρώπους. Απλώς τα τελευταία 4 χρόνια, επειδή βρίσκομαι μόνιμα Αθήνα και λόγω δουλειάς δεν μπορώ να είμαι με τους δικούς μου, είναι λίγο πιο μοναχικά, δεν είναι τόσο πολύ οικογενειακά. Περνάω αυτές τις γιορτές με αγαπημένα βέβαια πρόσωπα, αλλά είναι φίλοι, το αγόρι μου. Και πλέον επειδή οι γονείς μου δεν είναι μαζί, είναι χωρισμένοι, είναι ένας λόγος που δεν πηγαίνω και τόσο συχνά Ζάκυνθο, γιατί, ναι, είναι λίγο... Καταλαβαίνω. Okay. Συγγνώμη. Μπορώ να καταλάβω πολύ, γιατί είναι πράγματα που έχω σκεφτεί και εγώ στη ζωή μου, έτσι, για τα παιδιά μου μεγαλώνοντας. Θα ήθελα. Πόσο καιρό έχουν χωρίσει? Είναι περίπου 7 χρόνια. Απλά ήταν λίγο απότομο και δεν μ' αρέσει να πηγαίνω στη Ζάκυνθο και να μην βλέπω και τους δύο μαζί στο ίδιο σπίτι. Είναι κάτι που με πονάει και θα ήθελα να ήταν διαφορετικά τα πράγματα, αλλά okay, τι να κάνουμε. Τουλάχιστον είναι και οι δύο καλά. Αυτό έχει σημασία. Απλά είναι κάτι που με έχει πονέσει και πρώτη φορά το λέω έτσι δημόσια, γι' αυτό το λόγο είμαι λίγο ταραγμένη. Το καταλαβαίνω, αγάπη μου, το καταλαβαίνω πάρα πολύ. Αυτό. Γι' αυτό και στο συγκεκριμένο κόνσεπτ έχω βάλει υποθετικά ότι είναι μαζί και οι γονείς μου και πηγαίνουμε, είμαστε καλεσμένοι στο σπίτι του σύντροφού μου να περάσουμε όλοι μαζί με τους γονείς του και να είναι ωραία και οικογενειακά τα πράγματα. Πόσο τώρα έχεις κάνει αυτό το κόνσεπτ, Ναι. Άρα και μετά από όλο αυτό το διάστημα δεν είναι κάτι με το οποίο έχεις συμφιλειωθεί με έναν τρόπο? Όχι απόλυτα. Όχι. Δηλαδή κάθε φορά που πηγαίνω στο νησί ξέρω ότι δεν θα είναι και δεν θα χτυπήσω την πόρτα και θα δω και τους δύο γονείς μου μαζί στο ίδιο σπίτι και δεν είναι πολύ εύκολο. Έχουν περάσει κάποια χρόνια, απλά με ενοχλεί. Αλλά εκείνη πάντως θα είναι πάντα δίπλα σου. Βέβαια.
Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Εννοείται. Άρα τώρα βρισκόμαστε στη Ζάκυνθο και θα περνάτε το Πάσχα μαζί ή όχι? Το αγόρι μου είναι από Αθήνα, οπότε έχουν έρθει γονείς μου Αθήνα. Είμαστε καλεσμένοι στο σπίτι του αγοριού μου, θα είναι και οι γονείς του, είναι μεσημεράκι. Αυτό όμως μπορεί να συμβεί, να ξέρεις. Ναι, μπορεί. Γιατί ναι, όχι. Ναι, ναι, ναι. Μπορεί να δεν συμβεί. Δεν είναι απίθανο αυτό, ναι. Όχι, καθόλου απίθανο δεν θα είναι. Δεν ξέρω αν έχετε στα σχέδιά σας να παντρευτείτε ή κάτι τέτοιο. Συνήθως όμως όταν συμβαίνουν έτσι τέτοιου είδους επισημοποιήσεις μιας σχέσης, πάντα οι γονείς είναι εκεί. Ναι, δεν είμαι. Και θα περνάτε και Πάσχα και Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιές και ό,τι θέλετε. Εννοείται. Εντάξει, ακόμα δεν μιλάμε για γάμο, αλλά... Σου ναι. λέω, με το καλό, αν το θελήσετε, ναι. πώς μπορεί να γίνει. Ναι, 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 βέβαια. Δεν ξέρω, θέλετε να ανοίξω και το ζακετάκι? Δεν ξέρω τι θέλουν τα κορίτσια. Ναι, είδα ένα, όχι ένα... Ωραία. Άμα υπάρχει ένα, ναι, είναι ναι. Ωραία. Έλα, φέρε μου να στο τέλεια. Κρατήσω αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Έλα, φέρε και αυτό. Όπως θέλει να μας το παρουσιάσει. Θα τα καταφέρω. Μήπως να κρατούσες τα πράγματα να στα άνοιγα εγώ? Ναι. Έλα. Ναι, δεν μπορώ. Παράδοση παραλαβή. Θα σου πει, τη βάλω εδώ. Μα τι σόι κουμπί μπορεί να ήταν αυτό? Ευχαριστώ πάρα πολύ. Α, κάνει τσαχτινιά. Ναι. Γι' αυτό ήθελες. Και ζεσταίνομαι κιόλας και ήθελα πάρα πολύ αυτό να το κάνω. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ. Κυρίες μου, βαθμολογήστε. Να τη βαθμολογία. Όλο και καλύτερη αρχίζει και γίνεται η κατάσταση. Ναι. Εντάξει. Πέσαμε λίγο. Δεν κράτησε πολύ αυτό το όνειρο, αλλά εντάξει. Στάσου, θέλω να ξεκινάμε το ότι δεν βλέπουμε άσο. Πολύ θετικό. Πολύ θετικό, πολύ γιατί θετικό. Έχεις δει κάμποσους άσους, ας πούμε. Οπότε αυτό ναι. κράτα το. Γιατί γελάς, Βή μου? Τίποτα, έτσι, χαμογελάω. Χαμογελάω. Ωραία. Α, να πω. Για πες μας αφού χαμογελάς έτσι, ωραία. Καλησπέρα. Λοιπόν, πριν ακούσω το κόνσεπτ, θα σου έβαζα ένα. Μόλις άκουσα το κόνσεπτ, κατάλαβα και γιατί είναι τόσο συντηρητικό αυτό το look. Παρόλα αυτά, θα μπορούσε να είναι ένα κόσμιο, στα μάτια μου, ένα κόσμιο για εκεί που πας, look, να δεις τους γονείς σου και τους γονείς του αγοριού σου, χωρίς να είναι τόσο συντηρητικό για εσένα. Δηλαδή, θα προτιμούσα να υπάρχει μια zip kilot αντί της φούστας που είναι σε αυτή τη γραμμή, την A-line, και είναι λίγο... Ρε παιδί μου, θα μπορούσε να τη φοράει και η μαμά του φίλου σου και η μαμά σου επίσης, δηλαδή... Δεν υπάρχει κάποια φρεσκάδα. Επίσης, τα μαύρα στοιχεία δεν ξέρω τόσο πολύ για τη ζώνη. Η τσάντα μου είναι τελείως off στα δικά μου μάτια. Ναι. Δεν έχει καμία φρεσκάδα. Μετά τα κοράλια που έχεις εδώ, νομίζω κοράλια πρέπει να είναι σαν σχήμα. Ναι, 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 ναι. Δεν ταιριάζουν με αυτό το look καθόλου. Δηλαδή, καταλαβαίνω ότι τα συνδύασες χρωματικά, αλλά δεν καταλαβαίνω πώς βρίσκονται εκεί. Ναι, νιώθω ότι είναι λίγο ένα look το οποίο είναι πολύ συντηρητικό. Δεν υπάρχει κάποια πρόταση. Δεν βλέπω εσένα μέσα σε αυτό. Και είναι και ένα σαν αυτά τα looks που λέμε ότι το έχουμε ξαναδεί, απλά είναι σε κόκκινο. Ωραία. Αρχικά με το συντηρητικό. Δεν μπορώ... Το κατάλαβα. Δηλαδή θα είμαι με τους γονείς μου και τους γονείς του αγοριού μου. Δεν μπορώ να βάλω κάτι ή να τονίσω κάτι. Και είναι οικογενειακή στιγμή, οπότε... Οπότε θεωρώ ότι είναι ένα look... το οποίο κολλάει απόλυτα στην περίσταση. Ήθελα να είμαι λίγο πιο ακριβώς συντηρητική, όπως είπες. Ναι. Να είναι λίγο πιο... και τα Μωρέ, χρώματα πιο μαζεμένα. Δεν μέσα σε αυτό. Δηλαδή, εχθές η Νατάσα ήταν τυπάρα. Σήμερα η Νατάσα είναι... Μα ξέρεις τη βρεμπή μου, σε κάθε κόνσεπτ προσαρμόζομαι. Δεν μπορούσα τώρα να σκάσω, να έχω στο μαλλί μου. Όχι, δεν λέω γι' αυτό. Ούτε λέω ότι η ίδια γυναίκα έπρεπε να έρθει σήμερα σε αυτό. Τόσο στυλάτη εννοεί. Ήταν στυλάτη. Απλά είναι πολύ συγκεκριμένο το κόνσεπτ. Δεν συμφωνώ, γιατί είναι πολύ... Δεν είπα ότι πάω με το αγόρι μου και με φίλους να φάμε κάπου έξω. Εκεί πέρα θα είχα ντυθεί τελείως διαφορετικά. Απλά είναι το συγκεκριμένο κόνσεπτ, είναι οικογένεια. Ήθελα να είναι λίγο πιο μαζεμένο. Νικολίνα, τι λες εκεί με την πι? Εμένα προσωπικά. Μ' αρέσουν τα κοράλια σε αυτή την εικόνα. Αυτό λέω. Και εγώ ξέρεις τι θα άλλαζα σε αυτή την εμφάνισή σου? Θα βάζα cropped σακάκι.
με λίγο βάτα για να του δώσω σε έναν άλλον αέρα και να κάνει λίγο αντίθεση με το κοράλι για να, κάνει, να πρωταγωνιστεί λίγο παραπάνω. Μάλιστα. Είναι τόσο, τα λένε τόσο με ωραίο τρόπο που δεν μπορώ να. Δηλαδή, δεν αυτό. Μπορώ να πω και κάτι. Είναι ωραίο δηλαδή... αυτό. Εσύ να σου πω ότι πρέπει να κάνει. Ναι. Θα πρέπει Α να κρατήσει ψυχραιμία σου. Είμαι, μα... Είμαι πολύ ήρεμη, ναι. Ξεκάθαρα. Και το άλλο είναι να μάθεις το μεσόωρο, που είναι 1,6. Θα μου πεις με τόσα διάρκεια και τριάρι. 1,6, ναι, γιατί υπάρχουν απουσίες. Πάμε. Ωραία.